Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog. Σήμερα θέλω λίγο να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πιστεύω απασχολεί αρκετούς entry level κυρίως προγραμματιστές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την πρώτη τους δουλειά σαν προγραμματιστές, αλλά δεν μπορούν. Το πιο κλασικό νομίζω είναι να μην τους καλούν καν για συνέντευξη. Και θέλω να μιλήσω σχετικά με αυτό, τι μπορεί να κάνει ένας entry level προγραμματιστής ώστε να κληθεί, αν μη τι άλλο, για μια συνέντευξη, και θεωρώ ότι με αυτά, με τα βήματα που θα πω, θα έχει και μια καλή πιθανότητα να προσληφθεί. Θέλω λίγο να ξεκινήσω από το ψυχολογικό του πράγματος, το οποίο ξέρω ότι μπορεί να φανεί τετριμένο και μας τα έχουν πρίξει γενικά με την ψυχολογία και το να είσαι αισιόδοξος κτλ. Όμως εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πολλοί entry level νομίζω ότι απογοητεύονται. Δηλαδή προσπαθούν, στέλνουν κάποια βιογραφικά, δεν τους καλούν και λένε «Οκ, ίσως δεν είναι αυτό για μένα». Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει ένας entry level. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Θέλω να το δείτε ως εξής. Θέλω να δούμε τι πρέπει να έχει κάνει κάποιος καταρχάς για να λογίζεται ως entry level. Τι είναι αυτό που, δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε entry level. Κάποιος θα πει ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις προγραμματισμού ενδεχομένως, αλλά δεν έχει κάποια προϋπηρεσία. Το δεν έχει κάποια προϋπηρεσία είναι το, όντως είναι το δεύτερο κομμάτι που χαρακτηρίζει έναν entry level, αλλά για να φτάσει στο σημείο, δηλαδή, οκ, και ένας που έχει τελειώσει δικηγόρος μπορεί να θεωρηθεί τότε entry level, γιατί δεν έχει προϋπηρεσία ως προγραμματιστής. Δεν είναι όμως αυτό. Αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι συνήθως, για να θεωρηθεί κάποιος entry level, πρέπει είτε να έχει τελειώσει μια σχολή πληροφορικής, ή ακόμα και να έχει κάνει κάποιο μεταπτυχιακό και να μην έχει προϋπηρεσία. Είτε να έχει κάνει κάποιο bootcamp, coding bootcamp, είτε να έχει προηγηθεί κάποια σχολή πληροφορικής και μετά bootcamp, ή και να προέρχεται από κάποια άλλη σχολή εντελώς και να έκανε κάποιο bootcamp. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει τελειώσει κάποια σχολή, αλλά για τους χύψη λόγους να έχει κάποια προϋπηρεσία, να έχει ασχοληθεί, να έχει διαβάσει πράγματα πάνω στον προγραμματισμό, ενδεχομένως να έχει κάνει κάποια project δικά του, κάτι τέτοιο. Πού θέλω να καταλήξω? Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις έχετε κερδίσει, κατά μία έννοια, το δικαίωμα να λέτε ότι είστε entry level. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αφού έχετε κερδίσει το δικαίωμα αυτό, σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να σας το αφαιρέσει. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν σας καλεί για συνέντευξη, δεν σημαίνει ότι δεν είστε ξαφνικά entry level. Είστε entry level. Απλά ίσως λείπει κάτι που θα πρέπει να γίνει για να γίνει το επόμενο βήμα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε στην πορεία. Άρα λοιπόν, το πρώτο σημαντικό είναι να αποδεχτείτε και να βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας ότι το ερώτημα από τη στιγμή που είστε πλέον entry level, έχετε φτάσει στο σημείο να θεωρείτε τον εαυτό σας entry level, δεν είναι από εκεί και πέρα θέμα εάν θα βρείτε δουλειά σαν προγραμματιστές, είναι πότε θα βρείτε δουλειά σαν προγραμματιστές. Ειδικά όσο υπάρχει η ζήτηση που υπάρχει εκεί έξω, είναι θέμα χρόνου από εκεί και πέρα. Άρα θέλει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή. Δεν πρέπει να το βάλετε κάτω σε καμία περίπτωση. Και δεν πρέπει, το σημαντικό, να θεωρήσετε ότι ό,τι και να κάνω, τι άλλο να κάνω, τελείωσα μια σχολή, έκανα ένα bootcamp, δεν με καλούνε, ας πούμε, για συνεντεύξεις. Ζητάνε, ξέρω εγώ, ένα χρόνο προϋπηρεσία, ζητάνε 2 χρόνια προϋπηρεσία, οτιδήποτε. Όχι, επιμονή. Και συνεχής προσπάθεια. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια? Πάμε τώρα στα έτσι πιο πρακτικά που μπορεί να κάνει ένας, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μάλλον να κάνει ένας entry level, ώστε να αυξήσει δραματικά τις πιθανότητες του αρχικά να τον καλούν για συνέντευξη ή να την καλούν για συνέντευξη, και κατά δεύτερον να περάσει επιτυχώς τη διαδικασία της συνέντευξης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό να έχετε κάνει κάποια εργασία πάνω στη γλώσσα,
στην οποία θα, για την οποία αιτήστε. Εάν έχετε κάνει, αν έχετε τελειώσει κάποια σχολή, και ας πούμε ένα παράδειγμα, το λέω σαν παράδειγμα επειδή είμαι εγώ ασχολούμαι με Java, ας υποθέσουμε ότι τελειώσατε τη σχολή, αλλά στη σχολή δεν ασχοληθήκατε π.χ. με Java. Αλλά εσείς θέλετε να γίνετε Java προγραμματιστής. Εάν δεν έχετε, δηλαδή τώρα να γράψετε ας πούμε στο βιογραφικό, ναι, έχω τελειώσει την τάδε σχολή και έκανα ένα εξάμηνο Java, δεν λέει και πολλά. Καλώς ή κακώς δεν λέει και πολλά. Οπότε θα πρέπει να έχετε κάνει κάποια εργασία. Αν έχετε κάνει κάποια εργασία ήδη στη σχολή πάνω στην Java, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να την προωθήσετε αυτή την εργασία, να το δείξετε ότι έχετε ασχοληθεί, να την ανεβάσετε στο GitHub, να μπορούν να τη δουν ότι την έχετε κάνει. Εάν δεν έχετε κάνει, θα πρέπει να κάνετε. Το ίδιο και με, τα bootcamp. Αν έχετε κάνει κάποιο bootcamp, εκεί λογικά θα έχετε κάνει και κάποια εργασία. Πάλι θα πρέπει να την προωθήσετε. Εδώ υπάρχει βέβαια το σημαντικό, να την, αν επρόκειτο για κάποια ομαδική εργασία, πρέπει να την ξέρετε καλά. Δηλαδή να μπορείτε να την εξηγήσετε σε κάποιον και να ξέρετε ουσιαστικά κάθε γραμμή της εργασίας που έχετε κάνει. Στην τρίτη περίπτωση που ανέφερα πριν, αυτός που δεν έχει τελειώσει κάποια σχολή, αλλά έχει κάνει κάποια project, πάλι το ίδιο ισχύει. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε κάνει μια εργασία, ένα project, το οποίο να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μου πείτε, τι project να είναι αυτό. Εγώ αυτό που θα πρότεινα γενικά, τώρα βέβαια αυτό εξαρτάται και από τον τομέα πάνω στον οποίο, με τον οποίο θέλετε να ασχοληθείτε, αλλά νομίζω ένα πάρα πολύ κλασικό είναι να κάνετε ένα REST API. Είτε πρόκειται, εντάξει, άμα μιλάμε για back-end, άμα πάτε για back-end, νομίζω οπωσδήποτε. Ένα REST API, ιδανικά, να έχει και ένα UI μπροστά, εάν γίνεται. Βέβαια θα μου πείτε, μα εγώ πάω για back-end. Ισχύει. Αλλά, κακά τα ψέματα, προσπαθείς όσο το δυνατόν πιο πολύ να τραβήξεις την προσοχή των άλλων. Των υποψήφιων recruiters. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Άρα, μια πλήρης εργασία, ένα REST API, ιδανικά με ένα UI, είναι ό,τι πρέπει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει την εργασία αυτή που θα κάνετε, να, όπως είπα και πριν, να την καταλαβαίνετε πλήρως. Και όχι απλά να την καταλαβαίνετε, θα πρέπει να κάνετε π.χ. Είναι πολύ κλασικό κάποιος να γράφει κώδικα και να αντιγράφει πράγματα από το Stack Overflow. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις είναι σύνηθες να μην καταλαβαίνει τι κάνει. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ειδικά για τη δική σας τώρα την περίπτωση, αλλά και γενικότερα είναι ανεπίτρεπτο. Θα πρέπει οτιδήποτε κάνετε copy-paste να το καταλαβαίνετε πλήρως. Δηλαδή, ανοίγει κάποιος Stack Overflow, ξέρω εγώ, πώς θα δημιουργήσω ένα endpoint. Σου εξηγεί, ξέρω εγώ, κάποιος σημείο σου λέει, θα επιστρέψεις π.χ. ένα response entity που θα είναι με λίστα μέσα. Οπ, λίστα. Για να δω οι λίστες πώς λειτουργούν στην Java ή στην οποιαδήποτε γλώσσα με την οποία ασχολείστε. Αυτό ανοίγει άλλους δρόμους. Ανοίγει δρόμους για διάβασμα, ώστε κάποιος να αρχίσει και να διαβάζει π.χ. τις λίστες. Και να, τώρα θα πω πάνω στην Java, η κλασική ερώτηση, διαφορά array list με linked list. Είναι η τέλεια ευκαιρία να μάθετε ποια είναι η διαφορά, για παράδειγμα. Και γιατί θα προτιμήσετε στο REST, εάν το προτιμήσετε να επιστρέψετε λίστα ή να επιστρέψετε set. Οπότε εδώ, αυτό είναι κάτι σαν test-driven development, κατά μία έννοια, αλλά θα λέγαμε ότι είναι κάπως σαν implementation-driven διάβασμα. Δηλαδή, γράφω κάτι και το διαβάζω, ούντως ώστε να μπορώ, εάν με ρωτήσει κάποιος, να το εξηγήσω καλά. Τώρα, καταλαβαίνω ότι εδώ το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι πάλι ψυχολογικό. Δηλαδή, λέει κάποιος, μα ρε φίλε, να κάνουμε τώρα μια εργασία η οποία μπορεί να με πάρει, ξέρω, 2, 3, 4 μήνες και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα με καλέσουν. Λάθος. Υπάρχει εγγύηση ότι θα σας καλέσουν. Δεν είναι κάπου γραμμένο σε πέτρα, αλλά πιστέψτε με, θα σας καλέσουν. Δηλαδή, αξίζει ο χρόνος αυτός
δείτε το σαν μία επένδυση όπου είναι δεδομένο, έτσι πρέπει να το βλέπετε, ότι θα πάρετε πίσω τα κέρδη από την επένδυση αυτή. Ειδικά εάν το έχετε κάνει, όπως λέω, αυτή τη στιγμή, δηλαδή εργασία, μια πλήρη εργασία να έχετε κάνει, όπου να καταλαβαίνετε τι κάνετε και μέσω αυτής να σας δόθηκε και η ευκαιρία να διαβάσετε, είναι δεδομένο ότι θα βρείτε δουλειά. Και θα πρότεινα μάλιστα να πείτε τους επόμενους 2-3 μήνες ή όσο πάρει τέλος πάντων, θα είμαι πλήρως εστιασμένος πάνω σε αυτό. Δεν θα ασχολούμαι με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Τώρα, εάν εργάζεστε, ok, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα έξοδά του κτλ. Αλλά θα πρέπει να σφίξετε τα δόντια και να πείτε ότι ενδεχομένως η κοινωνική μου ζωή λίγο να έρθει πιο πίσω, ενδεχομένως η διασκέδαση να παραμεληθεί, αλλά έχω έναν στόχο. Έχω το στόχο σε 3-4 μήνες να έχω βρει δουλειά. Είναι, πιστέψτε με, δεν το λέω, γιατί τώρα μπορεί να ακούγεται, έλα ρε φίλε, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς, ας πούμε. Είναι δεδομένο, παιδιά, αυτό. Είναι δεδομένο. Δεν είναι, θα πω τώρα, πάντα όταν ήμασταν, ας πούμε, γενικά, νομίζω πάντα, έχουμε την, τη φοβία ότι, ωραία, θα ασχοληθώ με κάτι, θα έχω όμως κέρδη από αυτό, όχι χρηματικά, δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια που κάνω. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το έχει αυτό, ας πούμε, από το σχολείο. Στο σχολείο, και πιστεύω μιλάω για τους περισσότερους τώρα, διαβάζαμε και δεν είχαμε και ακριβή αίσθηση του αν αυτό που διαβάζουμε έχει κάποιο νόημα, δηλαδή αν θα μας βοηθήσει σε κάτι στη ζωή μας. Πολλές φορές λέγανε, ξέρω εγώ, ναι, διάβαζε γιατί κάποια στιγμή θα βρεις δουλειά. Ήταν όμως τόσο μακροπρόθεσμο αυτό, που νομίζω ένας 12χρονος, 13χρονος, που είναι στο γυμνάσιο, ας πούμε, δεν το αντιλαμβανότανε. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτή η περίπτωση αυτή τη στιγμή. Είναι μια περίπτωση η οποία, εάν κάνετε μια εργασία, εάν αφιερώσετε πολλές ώρες πάνω σε αυτό και διαβάσετε την εργασία που έχετε κάνει και το κάθε τι με το οποίο καταπιάνεστε, είναι σίγουρη η επιτυχία. Φυσικά, εννοείται ότι πάνω στην εργασία, clean code, έχω μιλήσει για το clean code σε προηγούμενο βίντεο, υποχρεωτικά. Γενικά, όσο μπορείτε, best practices. Καταλαβαίνω ότι είναι τώρα δύσκολο και ειδικά για έναν entry level, αλλά και για πιο έμπειρους. Πολλές φορές έχουν τη λογική ότι, εντάξει, σημασία έχει να τρέξει. Παιδιά, σημασία έχει να τρέξει, ισχύει, αλλά προσπαθήστε όσο μπορείτε να το βελτιώσετε αυτό που έχετε γράψει. Αφού δηλαδή το κάνετε να τρέξει, μην το φοβάστε ότι θα πειράξω κάτι και θα χαλάσει. Ας χαλάσει. Προκειμένου να μάθετε, ας χαλάσει. Θα το ξαναφτιάξετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μην αγχωθείτε πάνω σε αυτό ότι δεν πειράζει. Αξίζει η επένδυση του χρόνου. Όσο επενδύεται χρόνο και προσπάθεια, τόσο αυξάνεται τις πιθανότητές σας να κληθείτε για συνέντευξη. Και όχι μόνο να κληθείτε για συνέντευξη, αυξάνεται και δραματικά τις πιθανότητες σας να προσληφθείτε κιόλας. Γιατί μετά θα είναι πιο εύκολο για εσάς να περάσετε από μια τεχνική συνέντευξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μένα είναι δευτερεύον. Πολλοί κόσμος δίνει μεγάλη έμφαση στο βιογραφικό. Σου λένε τι να γράψεις το βιογραφικό για να, για να τραβήξεις τα βλέμματα και να σε καλέσουν για συνέντευξη. Παιδιά, η δική μου γνώμη είναι ότι εάν δεν μιλάμε για τραγικά λάθη στο βιογραφικό, προφανώς εννοείται ότι ορθογραφικά λάθη και λάθη του τύπου τεράστιο βιογραφικό ή τα πολύ κλασικά, okay, τα αποφεύγουμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό, κατά τη γνώμη μου. Αυτά είναι, εντάξει, τα θεωρούμε δεδομένα, ότι αυτό πρέπει να έχετε ένα καλό βιογραφικό. Ή μάλλον, όχι ένα βιογραφικό κάτι υπερβολικό, κάτι που δεν έχει λάθη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πιο σημαντικό είναι μια εργασία για να μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε ασχοληθεί με τη γλώσσα με την οποία θέλετε να ασχοληθείτε. Πάνω στην οποία θέλετε να εργαστείτε. Και βέβαια, το πρωτεύον είναι να έχετε αποφασίσει με ποια γλώσσα θα ασχοληθείτε. Αυτό το αποφασίζετε, πρώτα αποφασίζετε αυτό, μετά κάνετε εργασία πάνω σε αυτήν και μετά ξεκινάτε να εργάζεστε πάνω σε αυτήν. Αυτή είναι η σειρά.
Άρα λοιπόν, για μένα, εν κατακλείδη, αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό, δηλαδή, υπομονή, αισιοδοξία, γιατί υπάρχει λόγος αισιοδοξίας, δεν είναι μια αισιοδοξία του στυλ πώς το λένε, να βγάλει τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου και τις γνωστές, να μην πω τι, που λένε διάφοροι. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα τώρα, έτσι. Αισιοδοξία, εργασία και υπομονή μέχρι να βρείτε την πρώτη σας δουλειά. Και θα τη βρείτε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, εντάξει, τα κλασικά, like, subscribe κτλ. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να μου κάνετε κάποια ερώτηση και θα προσπαθήσω να απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!